Εδώ και δύο μήνες, στις πρώτες θέσεις στα αμερικάνικα DVD charts, φιγουράρει μια ταινία σε δύο εκδόσεις, ξεπερνώντας σε πωλήσεις ακόμα και καινούργιες ταινίες. Πρόκειται για το Zombie 2, ενός κορυφαίου Ιταλού σκηνοθέτη του Λούτσιο Φούλτσι. Ο Φούλτσι γεννήθηκε το 1927 στη Ρώμη και έχει σκηνοθετήσει πάνω από 60 επιτυχημένα έργα. Το 1969 γυρίζει το πρώτο του Giallo Thriller και συνεχίζει σε αυτό το στυλ με τα A Lizard in a Human Skin και Don't Torture a Duckling του 1972 με τη Φλωρίντα Μπολκάν και την Ειρήνη Παπά. Δοκιμάζει διάφορα σενάρια ως το 1978, κάνει διεθνή επιτυχία το Dawn of the Dead του George Romero, που στην Ιταλία ονομάστηκε Zombie. Την επόμενη χρονιά γυρίζει το Zombie 2, με σκοπό να εκμεταλλευτεί την επιτυχία του πρώτου, χωρίς όμως να είναι sequel. Η ταινία γνωρίζει παγκόσμια επιτυχία, μεγαλύτερη από το πολύ ελαφρύτερο έργο του Ρομέρο, και ανοίγει νέους ορίζοντες για το Φούλτσι. Στην ταινία παίζει και η Ελληνίδα Όλγα Καρλάτο, που πεθαίνει με έναν από τους πιο απέσιους θανάτους στην ιστορία του σινεμά. Μια σειρά από σπουδαίες ταινίες θα δουν το φως τα επόμενα χρόνια με την υπογραφή του Λούτσιο Φούλτσι. Η 7η πύλη της Κολάσεως είναι και το αποκορύφωμα αυτής της χρυσής πορείας, με σκηνές που στιγμάτισαν για πάντα το σινεμά. Ακολούθησαν τα απογορευμένα έργα, η στοιχειωμένη φύλλα, η κατάρα της μούμιας, και ο ντεροκάλτης της Νέας Υόρκης. Το 1984, ο πρωτοφόρος Φούλτσι γύρισε το New Gladiators, που αντέγραψε το Hollywood δύο χρόνια μετά, με τον άτρωτο και τον Άρνολντ Σβατσενέγκερ. Ακολούθησαν πιο ρηχά έργα, όπως το Ένιγμα και το Ντεμόνια. Το 1990 σατήρισε τον εαυτό του στο A Cut in the Brain, στο οποίο ο ίδιος υποδύεται ένα σκηνοθέτη ταινιών τρόμου που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Πέθανε καθώς γύρισε το Wax Mask 1996 και αναγνωρίστηκε με τις επανεκδόσεις των έργων του σε DVD. Είναι πλέον ο νονός του Gore και πολλοί φοβούνται ότι ο Φούλτσι συνεχίζει να ζει.